Ένα από τα πιο απίστευτα και περίεργα τροχαία που θα μπορούσαν ποτέ να συμβούν σημειώθηκε γύρω στις 6.30 τα ξημερώματα στο ύψος των περιβολίων ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Το ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που παρακολουθείτε στους δέκτες σας και το οποίο οδηγούσε ένας 25χρονος αλλοδαπός κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέγραψε μια τρελή πορεία μέχρι που σφινώθηκε κυριολεκτικά ανάμεσα στον τοίχο ενός σπιτιού και σε μια ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ. Για να συμβεί αυτό, ο νεαρός οδηγός του, που διερευνάται από την τροχέα σε τι κατάσταση βρισκόταν και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και ξύλωσε τρία δέντρα στη σειρά, τα οποία βρέθηκαν κάτω από τις ρόδες του γιοταχή. Ο οδηγός, όσο απίστευτο και να ακούγεται, κατάφερε και απεγκλωβίστηκε χωρίς να πάθει ούτε γρατζουνιά. Ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο, παρά το ότι προσπάθησαν μαζί με διερχόμενους πολίτες να κόψουν τις λαμαρίνες του γιοταχή, εντούτοις δεν τα κατάφεραν και στο τέλος ζήτησαν τη βοήθεια μιας μικρής μπουλντόζας για να καταφέρουν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο από το σημείο που είχε σφινώσει. Ευτύχημα ήταν ότι την ώρα του τροχαίου στο πολυσύχναστο αυτό σημείο περιέργως δεν περνούσε ψυχή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες θα ήταν τραγικές. Το σημερινό τροχαίο πάντως παρουσιάζει κενά σημεία με το χθεσινό που σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της διασταύρωσης για Πάνορμο και Πέραμα, καθώς και σε αυτή την περίπτωση το γιοταχή διαλύθηκε κυριολεκτικά και ο οδηγός του βγήκε από τα συντρίμια χωρίς γρατζουνιά. Και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και είναι καθαρά θέμα τύχης ότι τις ώρες εκείνες δεν περνούσαν άλλα οχήματα και για το τροχαίο της πόλης ούτε πεζή.